αυτές είναι το ανοιξιάτικο τριήμερο της παρουσίασης των σχολικών δραστηριοτήτων, που όπως είναι πια γνωστό, είναι δραστηριότητες οι οποίες γίνονται εκτός ορολογίου προγράμματος στα γυμνάσια και στα ηλικία και γίνονται με πολύ κόπο, άρα λοιπόν, αλλά και με πολύ αγάπη, γιατί είναι προγράμματα άλλοτε περιβαλλοντικά, άλλοτε αγωγής υγείας, άλλοτε πολιτιστικά, τα οποία ουσιαστικά και από την πλευρά των συντονιστών καθηγητών γίνονται με θέρμη πέρυσι, αλλά και από την πλευρά των μαθητών που συνεπαρτίζουν αυτές τις ομάδες, γίνονται επειδή ακριβώς τα παιδιά θέλουν να εργαστούν σε αυτά τα πεδία, τα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας ή πολιτιστικά. Και βέβαια καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα, γιατί ο τομέας του περιβάλλοντος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολλά ζητήματα και προβλήματα. Τα θέματα αγωγής υγείας επίσης. Και βέβαια όλη η μεγάλη γκάμα των πολιτιστικών θεμάτων, αρχίζοντας από τα μουσικά εργαστήρια, τις θεατρικές παραστάσεις και ό,τι άλλο μπορεί να τεθεί κάτω από αυτή την ομπρέλα του πολιτισμού. Πολλοί θεωρούν ότι σε καιρούς κρίσης αυτά τα προγράμματα είναι ένα είδος πολυτελείας. Διάβαζα όμως πρόσφατα σε ένα άρθρο ότι ο άνθρωπος που πιστεύει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή δεν είναι απαραίτητα αυτά τα προγράμματα σε καιρό κρίσης, είναι, λέει, το πιο επικίνδυνο είδος που περπατάει στη γη. Εμείς λοιπόν, επειδή το πιστεύουμε αυτό, προσπαθούμε να έχουμε πάντοτε ζωντανή αυτή την εθελοντική δραστηριότητα, γιατί ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους, αφήνει ίχνη αναλύοντας τις ψυχές των μαθητών και των μαθητριών και ουσιαστικά παιδαγωγεί εφόρου ζωής και κάνει πάντοτε τους καθηγητές να είναι μαθητές και τους μαθητές να ανοίγουν κάποιους ορίζοντες που ενδεχομένως μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό σύστημα διδασκαλίας δεν μπορούν να τους περπατήσουν αυτούς, να τους δουν αυτούς τους ορίζοντες και να περπατήσουν στη συνέχεια αυτούς τους δρόμους. Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται, γιατί εντάξει, μαθητές είναι γνωστό ότι ασχολούνται αρκετοί, αλλά πώς είναι οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται? Φέτος έχουμε γύρω στα 60 προγράμματα μαζί, με τα προγράμματα της συνεμάθειας. Οπότε, εάν υπολογίσετε ότι είναι περίπου 2 κατά μέσο όρο οι συνάδελφοι που ασχολούνται, μπορείτε να βγάλετε τον αριθμό. Αν και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ το ποσοτικό μέρος, όσο το ποιοτικό. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι, σαφέστατα θα ήταν πάρα πολύ καλό όλα αυτά τα προγράμματα να είναι μέρος οργανικό του ορολογίου προγράμματος των σχολείων. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί από το 1990 που έχουν θεσμοθετηθεί τα προγράμματα. Άρα μιλάμε για θελοντισμό των καθηγητών στην ουσία τώρα εδώ. Ναι, ναι. Και μάλιστα τα μισά από τα φετινά προγράμματα, περίπου τα μισά, γίνονται χωρίς καν να υπάρχει ούτε αυτό το δίωρο το οποίο ανατίθεται. Το λέω επειδή παίρνει πολύ χρόνο. Μέσα στο πρόγραμμά τους. Δηλαδή γίνονται εκτός ορών διδασκαλίας, γίνονται αμέσως μετά τη λήξη των προγραμμάτων, τα απογεύματα είτε Σαββατοκύριακα. Ευχαριστώ.